Χριστός γεννάτε δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Χριστός επί γης υψώθητε. Άσατε το Κυρίο πάσα η γη. Δοξάσατε Θεόν, ευχαριστήσετε Θεόν. Ημέρας Αγίας εξίωσεν ημάς ο Θεός. Αδερφοί μου, να προσεγγίσουμε αναμένοντες την ένδοξον γέννηση του Θεού. Κατά δας ημέρας ταύτας, η ανθρωπότης ευρίσκεται εις εξέγερσιν. Χριστιανικοί λαοί προσεγγίζουν αγαρινούς θέλοντες να βάλουν αυτούς εις την αγκάλιν των. Και οι οπαδοί του Μωάμεθ λέγουν ότι εισερχόμεθα, λέγει, μέσα εις αυτούς τους λαούς για να τους κάνουμε οπαδούς του Μωάμεθ. Συγκλονιστική η αποκάλυψη των αβαπτίστων και απίστων. Ποιούν όμως λαϊκάς συγκεντρώσεις, ποιούν ευφημίας, ποιούν αναστατώσεις για να υποδεχθούν των αρχηγών των. Όταν βλέπουμε όλα αυτά, μεταφερόμεθα στην ειδική μας διαγωγή. Εμείς ποιούμε τι αυτές συγκεντρώσεις και αγωνιζόμεθα ποιος πρώτος να φωνάξει στον ερχόμενον αρχηγόν μας. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, λέγει η Εκκλησία μας. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Έρχεται ο Χριστός μας, ο σωτήρας όλου του κόσμου. Εμείς οι οπαδοί του, τι ποιούμε να τον προϋπαντήσουμε? Εάν κοιτάξουμε αυτήν τη σκηνή την οποία σας παρουσίασα προηγουμένως, θα πούμε ότι οι οπαδοί του Μωάμεθ εξεγείρονται όταν ο αρχηγός τον παρουσιάζεται. Εμείς οι οπαδοί του Χριστού τι πράττουμε? Πράττουμε και εμείς, αλλά όχι εκείνα τα οποία θέλει ο Θεός. Ποιούμε και εμείς συγκεντρώσεις. Ποιούμε εορτάς. Ανάπτουμε φώτα. Στολίζουμε δέντρα. Και προσπαθεί ο καθένας από εμάς, είτε ορθόδοξοι ονομάζονται, είτε καθολικοί, είτε προτεστάντες, αγωνιζόμεθα ποιος από εμάς να υψώσει το μεγαλύτερο δέντρο το οποίο να είναι φωτισμένο. Λαός ο καθήμενος εν σκότης ζητεί φως και είδεν, λέει ο ποιητής, φώτα, χίλια φώτα, μα δεν είδανε το φως. Βλέπουν και στολίζουν τα σοικίας, τους εξώστας, στολίζουν τα δέντρα, ποιούν εορτάς, και όμως έρχεται ο Θεός και λέγει, με μίσικα, λέγει, απόσμετα σε εορτάσιμον, λέγει.
σας μισώ, λέγει, και δεν θέλω να αντικρίσω τα εορτά σας. Και θυσίας ημών ουμίες ως φρανθώ έτη. Και όσες θυσίες κι αν μου κάνετε, λέγει, δεν θέλω ούτε να ως φρανθώ αυτάς, ούτε να τας κοιτάξω. Κάνουμε και εμείς εορτάς, ποιούμε συγκεντρώσεις, πλην όμως ευρισκόμεθα μέσα στο σκότος το πηχτό, μέσα στο σκοτάδι το οποίο δεν δυνάμεθα να αντικρίσουμε ο ένας τον άλλο. Ω Κύριε, εμείς που υπούσαμε τόσα κηρύγματα, εμείς οι οποίοι αξιώθημεν τόσες χάριτος, γιατί να υπάρχει μέσα μας τι ούτως φθόνος, γιατί να υπάρχει μέσα μας τι ούτων μίσος, γιατί θέλουμε ο ένας να δαγκάνει τον άλλον και να τον τρώει. Είμεθα θηρία τα οποία δεν εξημερωνόμεθα. Θέλουμε να προϋπαντήσουμε εκείνον ο οποίος έρχεται από τους ουρανούς και η Εκκλησία μας φωνάζει να τον υποδεχθούμε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Προϋπαντήστε, λέγει, τον σωτήραν του κόσμου ο οποίος έρχεται από τους ουρανούς. Ποιος? Ο Υιός και Λόγος του Θεού. Δια ποιο λόγο? Δια να μας σώσει. Θέλει να μας σώσει ο Θεός και δεν μένει εις τον θρόνο του τον επουράνιο. Αλλά, λέγει, εκένωσεν εαυτόν. Έφυγεν από την ειδική του συγκατάβαση και απεμακρύνθη ο λίγον η Θεότης δια να ειδούμεν τον Θεόν και δια να τον ειδούμεν, λέγει, εγένετο άνθρωπος. Αλίμονον ανήτο Θεός να κατέβει στην γη. Ποιος θα είναι δύνατο να αντικρίσει τον Θεόν και να ζήσει? Ουδής, λέγει, δύναται να ειδεί τον Θεόν και να ζήσει. Δι' αυτό κατέβηκε από τους ουρανούς ταπεινός Θεός, ήρθεν στην γη, εγεννήθη. Η ανθρωπότης δεν τον εδέχθη και η έρημος έδωκε το σπήλαιον, λέγει, ή να γεννηθεί ο Χριστός. Εμείς δεν τον προϋπαντήσαμε, τα ζώα τον προϋπήντησαν. Και είναι ωραιοτάτη η φράση η οποία αναφέρεται ότι από τον καιρό που εγνώρισα τους ανθρώπους αγάπησα τα ζώα. Οι άνθρωποι δεν είναι άξιοι της αγάπης, διότι το εδείξαμε παντιοτρόπως και το δείχνουμε. Δεν είμεθα εκείνοι τους οποίους ο Θεός θέλει να σώσει. Είμεθα ανάξιοι της σωτηρίας. Γι' αυτό και ο Πανάγαθος Θεός κατηγορεί μας. Ήρθα, λέγει, στην γη για να κηρύξω την αγάπη και όταν θα έρθω να κρίνω τον κόσμο θα ευρεθεί κανείς να με αγαπά. Οι πάντες, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αγάπησαν τα εαυτόν, ουδείς δε τα του Χριστού Ιησού. Οι πάντες ζητούν την δική των φιλαυτίαν. Φιλαυτία τι σημαίνει? Το είπε ο Θεός ότι τον τελευταίο καιρό, λέγει, οι άνθρωποι θα είναι φιλαυτοί. Φιλαυτός είναι ο άνθρωπος που αγαπά τον εαυτόν του. Δεν τον ενδιαφέρει δια τον άλλο.
δεν τον νοιάζει. Ό,τι θέλει ας γίνει, εμένα ένα με ενδιαφέρει. Πώς εγώ να προβληθώ, πώς εγώ να παρουσιαστώ, πώς εγώ να υπερυψωθώ, πώς εγώ να ικανοποιήσω το εγώ μου. Και ουδείς λέγει ο Απόστολος Παύλος, νοιάζεται δια των Χριστών Ιησούν. Όλοι ζητούν το συμφέρον τους και όλοι τον εαυτόν τους. Και φωνάζει παρακάτω ο Πανάγαθος Θεός και λέγει, όποιος λέγει αγαπήσει πατέραν ή μητέραν, αδελφούς ή αδελφάς, τέκνα και αγρούς λέγει, υπέρεμε ουκέστημο άξιος. Πρόσεξε παιδί μου λέγει, πάνω από όλα να αγαπήσεις εμένα λέγει. Μη δίδεις τον εαυτό σου πουθενάλλου, όποιος θέλει ας είναι. Πρώτα εμένα λέγει και μετά τους άλλους. Εμείς δυστυχώς αγαπούμε τον εαυτό μας. Ζητούμε πώς να εξοντώσουμε ο ένας τον άλλο. Να τον εξαφανίσουμε, να τον ποδοπατήσουμε, να πιούμε το αίμα του. Δεν βλέπετε σήμερα ότι στην ανθρωπότητα επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός και έπεσε αυτή η φοβερά καταστροφή των ναρκωτικών? Τι κάνουν αυτοί? Πατούν επιπτωμάτων, φτάνει να κερδίσουν χρήματα. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα πεθάνει το παιδί σου ή ο άντρας σου ή η κόρη σου. Ένα τον ενδιαφέρει, πώς θα του δώσει το δηλητήριο και να εσύ να το αγοράζεις για να το πιείς, να φορτάσεις και αποθνίσκεις. Αυτή είναι η ζωή η σημερινή. Κατέβηκε ο Θεός από τους ουρανούς, αδερφοί μου. Άραγες, θα είμαι θάξη αυτήν την φορά τουλάχιστον να τον υποδεχθούμε στην ψυχή μας. Η ανθρωπότης έφτασε στο άκρο άωτον της αναισθησίας. Οι σημερινοί άνθρωποι οι οποίοι περπατούν στην γη, δύο τους ενδιαφέρουν. Δύο είναι εκείνα που τους αναστατώνουν. Δύο είναι εκείνα τα οποία δεν τους αφήνουν ούτε να κοιμηθούν, ούτε να ησυχάσουν. Ποιον? Το σαρκίον και το συμφέρον. Η σάρκα και το συμφέρον. Αυτά τα δύο είναι στην ανθρωπότητα σήμερα. Ο Θεός φωνάζει, νεκρώσατε τα σάρκα σημών επί της γης, τα αισθήματα τα σαρκικά λέγει, τα οποία ζητεί η σάρκα για να σε παρασύρει. Νεκρώσατε τα μέλη ημών τα επί της γης, να γίνετε νεκροί λέγει, όπως ο νεκρός ο οποίος είναι μέσα στο μνήμα και μέσα στο φέρετρο. Και να προσέξετε λέγει ότι ένας σας συμφέρει, όχι τα επίγεια και τα πρόσκαιρα και τα μάτια, αλλά η βασιλεία μου, η επουράνιος. Ζητείτε λέγει πρώτον την βασιλεία μου και την δικαιοσύνη μου και πάντα ταύτα προσταθήσετε ημίν. Εμείς μένουμε ένα χόρταγι, κλαίουμε δι' εκείνα τα οποία δεν παίρνουμε, ανησυχούμε δι' εκείνα τα οποία δεν τα βάλαμε στην δική μας τσέπη και είμεθα οι άνθρωποι αχόρταγοι. Αχόρταγε. Αυτός ήταν και εκείνος του Ευαγγελίου, ο οποίος του έδωσε ο Θεός τόσα πολλά αγαθά και εκείνος έμεινε αχόρταγος. Και τι είπε, εφόσον έχω τόσα πολλά, πρέπει να κατεδαφίσω τα αποθήκας μου, να τα μεγαλώσω, να βάλω όλα αυτά τα οποία έχω αυτή τη στιγμή
Και τότε να καθίσω και να πω, ψυχή μου, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά κείμενα, εισέτη πολλά. Φάγε, πίε, φρένο. Και όμως ο Πανάγαθος Θεός την ίδια στιγμή εκείνη του απαντά, άφρον, ανόητε άνθρωπε. Τι ζητάς? Αυτήν την στιγμή, λέγει, ζητούν από σου οι δαίμονες την ψυχή σου. Και άι τι μας αστήνι έστε, νομίζουμε ότι αυτά τα οποία μας δίδει ο Θεός είναι δικά μας. Όταν επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός ένα μικρόβιο αθέατο, τότε πέφτησε πάνω στο κρεβάτι με 42 πυρετών και πήγαινε να χορέψεις, πήγαινε να ζήσεις, πήγαινε να εργαστείς, πήγαινε να μαζέψεις. Δεν επιτρέπει ο Θεός. Είναι εκείνος ο οποίος λέγει, χωρίσε μου ουδίναστε ποιήν ουδέν. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Και αν δεν υποκύψεις άνθρωπε, εκείνος φωνάζει, θα σου βάλω χαλινό στο στόμα και θα σου το τραβήξω το στόμα σου, λέει. Εγκυμώ και χαλινό τα σιαγόνας αυτών άγξες, λέει ο Θεός. Δεν με θέλεις, δεν με υπολογίζεις. Θα σου βάλω χαλινάρι, λέγει, και θα σε τραβήξω όπως το άλλο μου. Και θα σε δαμάσω, λέγει. Και αρχίζει έπειτα το χτύπημα. Έχει ράβδον ο Θεός. Μαστιγεί ιόν, όν παραδέχεται, λέει. Θα αρχίσει πλέον, επειδή μας αγαπά ο Θεός, να μαστιγώνει και θα έρχεται η μία δοκιμασία επάνω στην άλλη. Θα έρχονται τα ολίγα δεινά και να υποδέχονται τα περισσότερα. Και τότε θα υποκύψεις, άνθρωπο. Και αν δεν υποκύψεις, θα πάθεις εκείνο το οποίο έπαθε ο Φαραώ. Του έδωκε 10 πληγάς, δεν υπέκυψε. Και τέλος, τον κατάπιανε η θάλασσα και εκείνον και τα άρματά του και το στρατόν του. Αδερφοί μου, Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Χριστός επί γης, εδώ είναι το θέμα το δικό μας. Εδώ είναι η δική μας συμπεριφορά. Χριστός επί γης, υψώθητε, λέει. Θέλεις να κερδίσεις την Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να υψωθείς, να φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Να μισήσεις τα του κόσμου και εκείνα τα οποία δίδει ο κόσμος. Η μόδα. Αυτή η μόδα. Και δυστυχώς, αδερφοί μου, αυτή η μόδα δεν μπορεί να την νικήσει ούτε η Εκκλησία, ούτε οι πνευματικοί, ούτε οι συμβουλές, ούτε οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Είπε η μόδα, θα υπακούσω στη μόδα. Και η μόδα ποια είναι? Ο διάολος ολόκληρος. Ο διάβολος. Αυτός ο οποίος καυχάται ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ελεύθερος, λέει. Μου έδωσε ελευθερία, λέει. Θα σας τεινάξω, λέγει, και θα σας κοσκινήσω για να δούμε πώς θα μείνετε με εκείνον. Αυτό λέγει ο διάβολος. Δι' αυτό και βλέπουμε σήμερον ολόκληρον την κοινωνία να είναι σατανοδεμένη, δεμένη από τον διάβολο. Άραγες θα ελευθερωθούμε. Η Αγία Βαρβάρα στο τροπάριον της λέγει ότι εξέφυγε όπως το στρουθείο, λέγει. Βαρβάραν την Αγία τιμήσομεν, εχθρού γάρτας παγίδας συνέτριψεν και ως τρουθείον ερίστη εξ αυτών τη βοηθεία και όπλο του Σταυρού υπάνσε μας. Με την βοηθεία, με την βοήθεια και το όπλο του Τιμίου Σταυρού. Αδερφέ μου, αν θέλεις να αγγίσεις τον Θεό, πρέπει να συντρίψεις αυτά τα δεσμά του διαβόλου τα οποία σου βάζει στο δρόμο σου.
Είναι η στιγμή κατά την οποία θα δείξεις αν είσαι παιδί του Θεού. Είναι η στιγμή κατά την οποία θα φανερώσεις ό,τι εφανέρωσαν οι μάρτυρες και οι Άγιοι, τους οποίους ακούσαμε προηγουμένως τον Απόστολον Παύλον να απαριθμεί, οι οποίοι συνέτριψαν, λέγει, τα θηρία, τους λέοντας, τα μαρτύρια, δάρισαν, λέγει, υπέφεραν, εμαρτύρησαν, συνέτριψαν όμως τον διάβολο και εξιώθησαν της Επουρανίου Βασιλείας. Και εμείς, αδερφοί μου, αν θέλουμε να εορτάσουμε τις ημέρες αυτές, εορτήν την οποία θα δεχθεί ο Πανάγαθος Θεός, πρέπει να προϋπαντήσουμε αυτόν εν καθαρά καρδία. Και αν στην ζωή μας ως άνθρωποι λυγίσουμε, δεν πρέπει να έρχεται η νύχτα και να σε βρίσκει εις την πτώση, διότι δεν ξέρεις την επόμενη ημέρα αν θα ζήσεις. Και λόγον όν εάν λαντήσετε, λέγει, ου μη εμήν εν ημήν, ότι με θυμώνω ο Θεός. Μπορεί ως άνθρωποι να πούμε κάτι το οποίο να βαραίνει την ψυχή μας. Μπορεί να μην φτάσουμε εις την μεγάλη αρετή της σιωπής, να σιωπούμε, όπως έπραξε ο Κύριος μας, ο οποίος εμαστιγώνεται, υβρίζεται, εμπέζεται, τον έφτυναν, ο δε λέγει εσιώπα, μεγάλη αρετή, μέγα το άλμα τούτο. Και αν φτάσουμε στο σημείο να σιωπούμε, τότε κερδίζουμε. Αν φτάσουμε στο σημείο να λαλεί η γλώσσα και να μην σιωπά, τότε να ετοιμάζεστε και δια την κόλαση. Διότι εκ της πολυλογίας ούτε εκφέξετε αμαρτία. Όταν κάθεσαι μόνος σου και κατηγορείς και διαλαλείς και συκοφαντείς και διασύρεις τον αδερφό σου που δεν είναι κοντά σου, αυτά τα βλέπει ο Θεός. Και όταν έρθει η ώρα θα σου τα υποδείξει και θα σου πει, έλεγες αυτά και αυτά εναντίον του αδερφού σου. Και όσα ελάλησες, λέγει, εν το κρυπτό, θα σου τα φανερώσει στο δώμα επάνω. Αδερφοί μου, ειδού καιρός ευπρόσδεκτος, ειδού νυν ημέρα σωτηρίας. Μας αξίωσε ο Θεός να τον προϋπαντήσουμε και πάλι, και εκείνος βλέποντάς μας να είμαι θα χάριστη, δεν ξέρουμε εάν θα αντέξει περισσότερο. Εμείς θα πούμε μόνον μακροθύμησον Κυρία, μακροθύμησον Άγιε, μακροθύμησον Δέσποτα, ποιήσον με θυμών έλεος, υπομονή και αξίωση μας Κύριε, να σε προϋπαντήσουμε και να σε δεχθούμε εις την φάτνη της εσπυλωμένης ψυχής μας, της μαυρισμένης, της γεμάτης, την γεμάτη από ακαθαρσίες. Και καθάρισε μας Κύριε την ψυχή μας και αξίωσε μας και της Επουρανίου Σου Βασιλείας. Αμήν.